The technique of in vitro fertilization, or IVF, removes several eggs from the ovary for fertilization in the laboratory. After a few days, one or two of these fertilized eggs, which are now known as embryos, are returned to the uterus in the hope that they implant and become a pregnancy. Women having IVF are given special reproductive hormones to encourage several eggs to develop in the ovaries. Final maturation of the egg itself is induced by the administration of a further hormone. 36 hours later, fluid containing the eggs is drawn from the ovary with a needle. This is usually performed under light sedation in a short outpatient procedure, with the doctor using ultrasound to check proceedings. The eggs collected from the ovary are then mixed with a sample of the male partner's sperm, which has already been washed and concentrated. The eggs and sperm are left in an incubator set at 37 degrees for 24 hours, so that fertilization can take place. During this time, only one of the many sperm cells will penetrate the outer layer of the egg and achieve fertilization. Following fertilization, the cells divide and multiply and form an embryo. After 2 or 3 days, a healthy embryo will comprise around 8 cells. It is then transferred to the uterus by means of a thin, flexible tube, where it is left to implant and form a pregnancy. All these methods of assisted reproduction offer couples a good chance of bringing a healthy baby into the world. A consultation and thorough examination are necessary for each individual patient for finding the most appropriate treatment with the highest chance of success. Because female fertility decreases quite quickly after the age of 35, infertile couples should not delay seeking appropriate medical advice. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ένα ακόμη άλλο κοντά είναι μαζί σας. Σήμερα σημαντικά θέματα, γυναικολογία, αιμευτική και εξωσωματική γονιμοποίηση. Και έχουμε εδώ έναν πολύ γνωστό επιστήμονα, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μάκης Σιδερόπουλος. Κύριε Σιδερόπουλε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Πάντα με τα καλά σας λόγια, πάντα με τις υπερβολές σας, πια ολόκληρη Ελλάδα. Όχι μόνο, έχω μάθει και Βαλκάνια και. Με τις υπερβολές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα σας πω τι εννοώ μετά. Γιατί υπάρχει και ιατρικός τουρισμός. Κάπου εκεί έχετε κάνει κάποιες διαλέξεις, εγώ έχω μάθει για σας. Έρχονται πάρα πολλά ζευγάρια από το εξωτερικό, έτσι. Και η Ελλάδα κάνει πρωτιές και στην εξωσωματική γονιμοποίηση, έτσι δεν είναι? Ναι, ο ιατρικός... Αρχίζουμε λίγο ανάποδα, ενώ έπρεπε να αρχίσουμε από τις απλές ερωτήσεις και μετά να πάμε σε αυτό το μεγάλο κεφάλαιο της υποβοηθούμενης γονιμότητας. Ας το πούμε λίγο. Ο ιατρικός τουρισμός πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχει έξαρση στην Ελλάδα, κυρίως στην εξωσωματική γονιμοποίηση, στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Mm-hmm. Βέβαια τα πρωτεία τα έχει η Ισπανία, σε άλλους τομείς και η Τουρκία, που ακούγεται και η Τουρκία βεβαίως, σε ορθοπαιδικά περιστατικά κυρίως. Εμείς και λόγω της μεγάλης εμπειρίας των γιατρών και λόγω του φθηνού κόστους και λόγω της χώρας μας που έχει παραλίες, ωραία μέρη, έχουμε αναπτυγμένο τον ιατρικό τουρισμό. Έρχεται ο άλλος το καλοκαίρι, κάνει την εξωσωματική του, πάει και σε ένα νησί, περνάει ωραία. Μάλιστα. Ή ανάποδα, μάλλον πρώτα πάει στο νησί και μετά κάνει την εξωσωματική. Και είναι φθηνά. Είναι φθηνά, στους Έλληνες ακούγονται όλες οι τιμές ακριβές, αλλά για τον ξένο είναι φθηνά. Είναι φθηνά. Και επίσης έχουμε και μια πολύ προοδευμένη, σε εισαγωγικά, νομοθεσία που βοηθάει πάρα πολλά άτομα. Να πω έτσι απλά ότι σε εμάς το όριο ηλικίας είναι τα 50 χρόνια, ενώ ξέρω στη Γαλλία είναι τα 45. Οπότε μια γυναίκα 46 χρονών
αποκλείεται στη Γαλλία να κάνει εξωσωματική. Μετά τον νόμο του 2005 έχω ακούσει. Έτσι. Αυτός που ήταν μέχρι τα 59, αν δεν κάνω λάθος. Δεν υπήρχε νομοθεσία πιο δεν μπροστά. Υπήρχε. Όχι, όχι. Ήταν ο πρώτος νόμος που βγήκε και έχει θεσπίσει τα 50 χρόνια. Δηλαδή σε μια ηλικία ημινόπαυσης ήταν δυνατόν να γίνει, να πραγματοποιηθεί. Ναι, είναι εύκολο. Είναι σχετικά εύκολο. Τεχνικά είναι εύκολο. Τεχνικά είναι τώρα, εύκολο. Αν είναι ηθικό ή όχι, είναι άλλη ιστορία. Είναι άλλη ιστορία. Βέβαια, εγώ έχω τις αντιρρήσεις μου πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω αν θέλετε λίγο να τα συζητήσουμε. Ναι, βεβαίως. Σήμερα, μία γυναίκα, και αυτό άπτεται της βιοειθικής, μία γυναίκα 51 χρονών γνωρίζει έναν άντρα 47 χρονών, ο οποίος δεν παντρεύτηκε ποτέ. Αυτή η γυναίκα μπορεί να έχει και δύο παιδιά. Αυτός ο άντρας θέλει παιδιά. Πώς την αποκλείεις αυτή τη γυναίκα να κάνει παιδιά με τον άντρα που δεν παντρεύτηκε ποτέ? Θα έλεγα ότι σε τέτοια οριακά περιστατικά θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες επιτροπές στην περιφέρεια, στο Υπουργείο, δεν ξέρω πού, να εξετάζουν κατά περίπτωση και να δίνουν την άδεια. Δηλαδή, τι διαφορά έχει αυτή που είναι 50 με αυτή που είναι 51 ή που είναι 52? Δεν έχει καμία διαφορά. Καμία διαφορά, νομίζω. Αυτά για την ηλικία. Βεβαίως θα αντιτάξουν οι άλλοι ότι δεν μπορεί να φτάσει ένα παιδάκι, ξέρω εγώ, 20 χρονών και η μαμά του να είναι 70. Δεν γίνεται. Ή 80. Εντάξει, είναι πολλά πράγματα συζητήσιμα, γιατί θα πρέπει τότε να κάνει ένας ραλίστας να κάνει παιδάκι, ενώ κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να σκοτωθεί και το παιδί να είναι ορφανό. Η χαρά της μητρότητας δεν πρέπει να έχει ηλικία, λοιπόν. Εσείς μητέρα είστε, τα ξέρετε. Σωστό, σωστό, βεβαίως. Και τη μεγαλύτερη χαρά που ένα ζευγάρι, μπορεί να είναι δεύτερος γάμος, μπορεί τρίτος, μπορεί, αλλά η απόκτηση ενός παιδιού είναι το μεγαλύτερο όνειρο κάθε ζευγαριού. Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Από το πιο απλό. Πότε μια γυναίκα, μια κοπέλα, πρέπει να ξεκινήσει τις επισκέψεις της στο γυναικολόγο? Όσο δεν έχει σεξουαλική επαφή, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Εκτός αν έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, κάποιο πόνο, κάτι. Συνήθως από τη στιγμή που αρχίζει να έχει σχέση σεξουαλική. Εκεί λοιπόν πρέπει να επισκέπει το γυναικολόγο μία φορά το χρόνο και να υποβάλλεται στη γυναικολογική εξέταση και στο τεστ Παπα-Νικολάου. Μάλιστα. Δηλαδή από όταν αρχίζει η κοπέλα, η κυρία, η γυναίκα να έχει σεξουαλικές επαφές. Όσο χρόνο και να είναι. Εσείς έχετε λαμπρή πορεία, από όσο βλέπουμε τόσα χρόνια. Η Ελλάδα πραγματικά είναι πολύ μπροστά, όχι βέβαια σε σχέση όπως είπατε με την Ισπανία και την Τουρκία. Από την άλλη όμως έχουμε και αύξηση της υπογονιμότητας. Πού οφείλεται αυτό, κύριε Σιδερόπουλε? Έχουμε περίπου 300.000 ζευγάρια το χρόνο που εμφανίζουν την υπογονιμότητα. Θεωρώ ότι οι εκτρώσεις παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Δεύτερον είναι η ανεξέλεγκτη σεξουαλική επαφή χωρίς προφύλαξη. Δηλαδή και με βάση τα σεξουαλικά μεταδεδομένα νοσήματα. Νοσήματα. Ναι, βέβαια. Μπορεί να προκαλέσουν και στην γυναίκα και στον άντρα. Και θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια πραγματικά στη χώρα μας υπάρχει αυτό σε μεγάλο βαθμό. Παρόλο ότι υπήρχε μια εποχή που είχε εμφανιστεί το AIDS και φοβήθηκε ο κόσμος, χρησιμοποιούσε προφυλακτικό. Αλλά κυρίως οι εκτρώσεις είναι αυτές. Ξέρετε, τα παλιότερα χρόνια, όχι από τα πολύ παλιότερα χρόνια, τη δεκαετία του 70, μη σας πω και του 80, οι εκτρώσεις γινόντουσαν σε ιατρία. Πιο μπροστά γινόντουσαν σε ακόμα πιο ακατάλληλους χώρους, με συνθήκες αποστήρωσης μηδενικές. Άρα εκεί υπήρχαν πολλά προβλήματα και αυτά φάνηκαν αργότερα. Ευτυχώς η εξωσωματική μας έλυσε τα χέρια, διότι ένα 40% των γυναικών εμφανίζει υπογονιμότητα, ένα 40% των ανδρών επίσης, και το υπόλοιπο που μένει το 20%, το πρόβλημα είναι και στους δύο. Υπάρχει ταμπού στους άντρες να κάνουν αυτό το σπερμόγραμμα, όπως λέγεται? Εννοείται. Ο άντρας, έτσι και του πεις ότι το σπέρμα του έχει κάποιο πρόβλημα, θεωρεί ότι έχει χάσει τον ανδρισμό του. Μάλιστα. Ενώ δεν έχει καμία σχέση με τον ανδρισμό το αν μπορεί να γονιμοποιήσει ή όχι. Μάλιστα. Το σπερμοδιάγραμμα οπωσδήποτε πρέπει να γίνεται στον άντρα και είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί με μια απλή εξέταση τελειώνει ο άντρας. Ενώ η γυναίκα έχει πολύπλοκες εξετάσεις και κάποιες, όπως η σαλπικογραφία, είναι λίγο δυνηρές. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να επισκέπτεται τον γιατρό και οι δύο μαζί, ως ζευγάρι, και έτσι τους αντιμετωπίζουμε, ως ζευγάρι. Και από εκεί και πέρα, κάνοντας κάποιες εξετάσεις στην αρχή,
όπως σας είπα, πολύπλοκες συνήθειες. Πολύπλοκες εξετάσεις. Βγαίνει το συμπέρασμα ποια θα είναι η θεραπεία. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Μπορεί να κάνει μια σπερματέγχυση, ναι, ή μπορεί να χρειαστεί κατευθείαν μετά από μια λαπαροσκόπηση να κάνουν κάποιες εστίες ενδομητρίωσης και να μείνει μόνη της έγκυος ή να πάει κατευθείαν στην εξωσωματική. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλοί τρόποι για να μπορέσει να κάνει κανείς ένα παιδάκι και αυτό είναι τελείως εξειδικευμένο στο ζευγάρι. Όταν ο άντρας έχει πρόβλημα, η σπερματέγχυση που λέμε μπορεί να δεχτεί ότι δεν μπορεί να γίνει από τον ίδιο. Ίσως δεν ξέρω πώς να το θέσω αυτό. Όχι, όχι. Δηλαδή ο αριθμός των σπερματοζωαρίων ζωαρίων να είναι πολύ μικρός και να χρειαστεί δότης. Όχι πλέον. Όχι πλέον. Η εξωσωματική το έχει λύσει αυτό. Έχει λυθεί αυτό το... Το έχει λύσει. Χρειαζόμαστε ένα σπερματοζωάριο. Είναι η λεγόμενη μικρογονιμοποίηση. Ακόμα μπορούμε να πάρουμε και με βελόνα σπερματοζωάρια εφόσον υπάρχει απόφραξη ή και με βιοψία. Και τα τελευταία χρόνια υπάρχει και άλλος τρόπος με τις σπερματίδες, δηλαδή με άγουρες μορφές, άωρες μορφές. Παίρνουμε δηλαδή σπερματοζωάρια σχεδόν στο 99,99% των περιστατικών δεν θα χρειαστεί δότης. Κάποτε μπορεί να χρειαστεί και σε κάποιο περιστατικό κάποιος δότης, αλλά πλέον έχει λυθεί αυτό. Το θέμα άντρας με την εξωσωματική είναι τελειωμένο. Συνήθως γίνεται μικρογονιμοποίηση. Ναι. Τι είναι η μικρογονιμοποίηση, να εξηγήσω, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει τους όρους. Όταν κάνουμε την απλή γονιμοποίηση στην εξωσωματική, παίρνουμε ένα οάριο, ρίχνουμε μια σταγόνα σπέρμα. Όπως και το βίντεο που είδαμε. Και έχει πολλά σπερματοζωάρια μέσα, κάποιο γονιμοποιεί. Στη μικρογονιμοποίηση παίρνεις το άριο, το βάζεις σε ένα ειδικό μηχάνημα, παίρνεις ένα σπερματοζωάριο, το κατευθύνεις εσύ μόνος σου με το μηχάνημα, τρυπάς το άριο, μπαίνει μέσα το σπερματοζωάριο και γίνεται η γονιμοποίηση. Τελευταία στο Γένεσης Αθηνών, υπό τον κύριο Πάντο, τον Κώστα τον Πάντο. Νομίζω ότι συνεργάζεστε, αν δεν κάνω λάθος. Χρησιμοποιείται και μια άλλη μέθοδος, αυτή που λέμε σε εισαγωγικά κόλλα, αργότερα στην εμβριομεταφορά, και έχει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Τώρα να πούμε λίγο για την εξωσωματική, μια και το ξεκινήσαμε και είπαμε για τη μικρογονιμοποίηση. Τι πρέπει να κάνει κανείς? Εφόσον μια γυναίκα μετά από τόσες προσπάθειες δεν μπορεί να μείνει έγκυος. Θεωρώ ότι είναι το διάστημα του ενός έτους. Το τελευταίο σκαλοπάτι πια, ναι, βέβαια, για τη χαρά και την απόκτηση παιδιού. Αν το ζευγάρι παλεύει ένα χρόνο και δεν έχει επιτευχθεί εγκυμοσύνη, τότε σαφώς πρέπει να πάει στο γιατρό. Μάλιστα. Και είπαμε, στον άντρα είναι μόνο εξέταση του σπέρματος στην ουσία. Εκτός αν δει κανείς πάρα πολύ μικρούς όρχες, να μην μπω σε τέτοιες λεπτομέρειες, κάνει και άλλες εξετάσεις. Στη γυναίκα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να δει κανείς είναι την ηλικία της. Ξέρετε, η ηλικία είναι ανασταλτικός παράγοντας. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο μόνο στο αν θα βγάλει αυτή η γυναίκα οάρια, αλλά και το τι είδους έμβρια θα προκύψουν μετά στη γονιμοποίηση. Διότι έχει παρατηρηθεί. Δεν ελέγχονται όμως πριν τοποθετηθούν. Θα φτάσουμε εκεί. Ναι. Είναι η πιο τελευταία μέθοδος αυτή που λέγεται προεμφυτευτική διάγνωση. Ο έλεγχος αυτός που λέτε. Είναι τελευταία, έχει ανακαλυφθεί. Μια γυναίκα που είναι γύρω στα 42-43, υπάρχει πιθανότητα τα περισσότερα έμβρια που θα προκύψουν να έχουν μια χρωματοσωμιακή ανομαλία, που σημαίνει ότι ή δεν θα μείνει έγκυος ή θα αποβάλει. Και έτσι εξηγούνται πάρα πολλά πράγματα με την προεφητευτική που σας είπα ανακαλύφθηκε, που μέχρι πρότινος απλά τα υποθέταμε, αλλά δεν μπορούσαμε να τα αποδείξουμε. Τι είναι λοιπόν η προεμφυτευτική διάγνωση? Είναι αυτό που είπατε. Παίρνει κανείς ένα κύτταρο από το έμβριο και το εξετάζει. Μάλιστα. Και το εξετάζει για διάφορες παθήσεις. Τώρα, πότε πρέπει να το πάρεις? Πρέπει να αφήσεις το έμβριο να φτάσει 5 ημερών. Αυτό λέγεται βλαστοκίστη. Γιατί στις 5 μέρες έχει περίπου 200 κύτταρα το έμβριο. Οπότε μπορείς να το πάρεις το ένα. Έχεις όμως, έχεις μόνο ένα 24ωρο για να βγάλεις εξετάσεις, να τις δεις εξετάσεις. Και μην φαντάζεστε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν
κέντρα πολλά που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Θα έλεγα ότι οι γειτονικές μας χώρες και η Κεντρική Ευρώπη είναι πολύ πιο ανεπτυγμένες σε αυτά τα εργαστήρια. Mm-hmm. Στην Αθήνα υπάρχει και το Πανεπιστήμιο, mm-hmm. η Πανεπιστημιακή Σχολή. Εν πάση περιπτώσει, την έκτη μέρα τα παίρνεις την Πέμπτη και την έκτη πρέπει να κάνεις την έμβριο μεταφορά. Άρα έχεις ένα 24ωρο μπροστά σου. Δηλαδή μέχρι και 6 μέρες, γιατί μετά. 6 μέρες μπορείς να τα αφήσεις. Ναι. Δεν γίνεται. Εδώ ναι. Λοιπόν παίρνω τώρα την πάσα που λέτε εσείς στην τηλεόραση. Mm-hmm. Να σας πω ότι το Γέννης Αθηνών. Σας τη δίνω γιατί είστε δήμον σε αυτά. Αλλιώς δεν θα σας την έδινε την πάσα, κύριε Σιδερόπουλε. Το Γέννης Αθηνών, κυρία Τσάνα. Ναι, ναι. Έκανε την εξής πρωτιά, άφησε τα έμβρια 7 μέρες. 7 μέρες. Παλιότερα δεν ήταν 3 μέρες, έτσι όπως διαβάζαμε. 2 με 3 μέρες, ναι. Πριν λοιπόν, χρόνια. Τώρα λοιπόν άφησε τα έμβρια 7 μέρες. Στις 7 μέρες λοιπόν, τι πλεονέκτημα έχεις. Έχεις 2 μέρες για την προφητευτική. Έχεις περισσότερο χρόνο. Μπορεί να κάνεις περισσότερες εξετάσεις, οι οποίες χρειάζονται χρόνο. Και απεδείχθη ότι υπήρχαν μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας. Έτσι λοιπόν με βλαστοκίστη 7 ημερών γεννήθηκε ένα παιδάκι πριν κάνα μήνα. Και πού, στη Θεσσαλονίκη εδώ. Στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, από την Κατερίνη ήταν η γυναίκα. Μάλιστα. Γιατρός ο σύζυγος. Γεννήθηκε λοιπόν ένα παιδάκι με βλαστοκίστη 7 ημερών. Αυτό για την Ελλάδα είναι το μοναδικό Μπορεί. Περιστατικό. Βεβαίως. Είναι το μοναδικό, είναι δεν το μοναδικό. Άλλο. Και εγώ και σαν φίλος του και σαν συνεργάτης του πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Κώστα Πάντο που το σκέφτηκε και το έκανε. Βεβαίως, παγκοσμίως έχουν γίνει τέτοια. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι πολλά. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι είναι πάνω από 15 περιστατικά. Είναι δίκοπο μαχαίρι βέβαια αυτό. Ναι, μπορεί να χαθεί. Μπορεί να χαθεί. Ναι, αλλά άμα έχεις και 10 έμβρια ή 5 έμβρια, ναι, το ρισκάρεις. Το ρισκάρεις. Κάποια θα προχωρήσουν. Και ιδίως αν υπάρχει χρωμοσωματική ανομαλία, έτσι λέγεται. Αν υπάρχει. Ένα στίγμα μεσογειακής ανεμίας, έτσι, ή. Ναι. Σύνδρομο Down κλπ. Σύνδρομο Down είναι ότι χρωματοσωμιακή ανομαλία, βέβαια. Το άλλο είναι άλλο πράγμα. Ναι, ναι. Αυτή είναι η βλαστοκίστη των 7 ημερών. Η βλαστοκίστη που δεν είναι πολλά χρόνια που εφαρμόζεται, θα έλεγα εγώ καμιά 15 χρόνια, ίσως λίγο παραπάνω. Είναι τα έμβρια, όπως σας είπα, που μένουν λίγο παραπάνω, 5-6 μέρες. Mm-hmm. Ποια είναι η φιλοσοφία, ότι αυτά που θα προχωρήσουν είναι και τα πιο ανθεκτικά, άρα έχουν μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας στην εμβριομεταφορά. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, έχουμε επιτυχίες και προσωπικές για σας και γενικότερα για την Ελλάδα και πρωτιές. Οι Έλληνες γιατροί έχουν προχωρήσει πολύ. Mm-hmm. Οι περισσότεροι έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό ή έχουν μετεκπαιδευτεί στο εξωτερικό. Βεβαίως. Και έχουν ένα πλεονέκτημα. Είναι έξυπνοι. Είναι έξυπνοι. Όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, είναι έξυπνοι. Αν το συγκρίνω, και μάλιστα είναι μεγάλη συζήτηση αυτή την εποχή και επίκαιρη με τους Γερμανούς, ο Γερμανός όταν πει στο ανέκδοτο γελάει σε 10 λεπτά. Μάλιστα. Ένα άλλο δύσκολο κεφάλαιο είναι η παρένθετη μητρότητα. Δηλαδή, παρένθετη μητρότητα σημαίνει ότι η μήτρα της γυναίκας είναι μη λειτουργική. Ναι, έχει κάποιο πρόβλημα σοβαρό ή δεν υπάρχει. Ή δεν υπάρχει. Ναι, έχει μονοθήκες, δεν έχει μήτρα, την έχει βγάλει ή έτσι γεννήθηκε. Και βρίσκει μια άλλη μήτρα. Υπάρχουν δηλαδή γυναίκες που έχουν γεννηθεί χωρίς. Ναι, ναι, ναι. Βρίσκει μια άλλη γυναίκα. Μάλιστα. Η οποία θα οικειοφορήσει το δικό της παιδί. Μάλιστα. Δηλαδή, με οάρια της γυναίκας που δεν είναι καλή η μήτρα της, με το σπέρμα του συζύγου, απλά το άλλο θα είναι το ξενοδοχείο που θα φιλοξενήσει το έμβριο. Αυτό όμως για να γίνει, λέει ο νόμος, θέλει δικαστική άδεια, συνδρομή. Έτσι, σίγουρα. Ναι, γίνεται ένα δικαστήριο και παίρνει την άδεια και το κάνεις. Γνωστοποιείται το όνομα. Νομίζω ότι σε αυτό υπάρχει στο ένα δικαστήριο βεβαίως γνωστοποιείται. Όχι, στο δικαστήριο γνωστοποιείται. Γιατί την παρένθετη μήτρα γνωστοποιείται, ξέρει ο ένας τον. Εγώ πρόσφατα είχα ένα περιστατικό που μου έκανε εντύπωση, γιατί συνήθως δέχονται να οικειοφορήσουν οι αδελφές. Ναι. Η μητέρα με κόρη, νομίζω. Και αυτό έχει γίνει. Έχει γίνει αυτό. Ναι. Και νομίζω και η γιαγιά με εγγονή έχει γίνει. Ήταν νέα πολύ γιαγιά, κάτι τέτοιο. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Μάλιστα. Όμως εμένα μου έκανε εντύπωση ένα δικό μου περιστατικό. Η αδερφή του συζύγου. Εύκολα δεν το κάνει η αδερφή του συζύγου. Όντως. Ναι. Και είχε και τρία παιδιά. Είχε τρία παιδιά. Και αφού τέλειωσα εγώ τη Γιάννα, τη φίλησα και τη συνεχάρη. Βέβαια.
Διότι μου είχε κάνει εντύπωση. Ήταν μια εξαιρετική κυρία. Θέλει ψυχή όλο αυτό. Κάπου θίξατε και τα δανεικά οάρια. Ναι. Τι σημαίνει δανεικά οάρια? Σημαίνει ότι αυτή η γυναίκα δεν βγάζει δικά της. Ή αυτά που βγάζει δεν είναι καλής ποιότητας. Ή είναι μεγάλη σε ηλικία και τελικά προκύπτουν συνεχώς έμβρια τα οποία έχουν χρωματοσωμικές ανομαλίες. Μπορεί να βγάζει οάρια δηλαδή. Αλλά πρέπει τα να έμβρια, αποφευθεί όλο αυτό. Άμα το κάνεις 1-2 φορές και βγουν έμβρια τα οποία δεν είναι καλά, δεν έχεις πολλές λύσεις παρά να πάρεις οάρια από μια νεότερη γυναίκα. Ναι. Αυτό είναι νόμιμο. Ο νόμος προβλέπει ότι μπορεί να γίνει με άγνωστο δότη. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουμε ή θα διαφωνήσουμε στον άγνωστο δότη. Σε άλλες χώρες είναι γνωστός ο δότης. Δηλαδή, αν εσείς κυρία Τσάνα πείτε θέλω η αδερφή μου να μου χαρίσει οάρια, στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Όχι. Θεωρώ λοιπόν ότι και το αντίθετο ίσως είχε άλλα προβλήματα, άλλου είδους προβλήματα. Όταν όμως εγώ μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία και τελικά μένω έγκυος με 1-2 οάρια, οπότε κάνω ή ένα παιδάκι ή δίδυμα και μένουν άλλα 10 στο ψυγείο που λέμε. Ναι, και δεν θέλω να τα κρατήσω γιατί δεν θέλω ξανά. Να μην φτάσουμε λίγο εκεί. Μάλιστα. Εγώ θέλω λίγο στα δανεικά οάρια να μείνω λίγο και να επιμένουμε λίγο. Ναι. Γιατί να επιμένουμε? Γιατί αν θυμάστε πριν κάνα χρόνο, 1,5, είχε γίνει ένας ντόρος στα κανάλια ότι πουλούσαν οάρια. Θέλω να το διευκρινίσω αυτό. Ο νόμος λέει ότι, και μάλιστα είναι, αν θυμάμαι καλά, επί Υπουργείας Αβραμόπουλου, λέει ο νόμος ότι τα έμβρια, τα οάρια δανείζονται, δεν πολλούνται, όμως αυτές οι γυναίκες που τα δωρίζουν έχουν κάποιο επάγγελμα και χάνουν κάποιες ώρες εργασίας για όλο αυτό το χρονικό διάστημα που θα υποβάλλονται σε θεραπείες και θα μπλέκουν με τους γυναικολόγους. Βεβαίως. Άρα πρέπει να αποζημιωθούν για τις ώρες εργασίας που έχασαν. Και μάλιστα ο νόμος έχει βάλει και ένα ανώτερο πλαφόν, τα 1.400 ευρώ. Μάλιστα. Και λέει μέχρι 1.400 ευρώ, ναι. Άρα το να δώσει μια γυναίκα να χαρίσει οάρια δικά της και να πάρει και 1.400 ευρώ δεν είναι αγοροπολισία, είναι νόμιμο. Είναι νόμιμο. Φυσικά, μια μικρή λεπτομέρεια πρέπει να εργάζεται. Εντάξει. Ναι. Αυτό αποδεικνύεται εύκολα. Βέβαια. Αυτή είναι όλη η ιστορία με τα δανεικά. Με τα δανεικά. Γιατί υπάρχει σύγχυση στον κόσμο. Όταν να πάμε σε αυτό το ιατρικό κέντρο, εγώ και μία άλλη κυρία, και όπως είπα, τελικά στη θεραπεία τη δικιά μου έχω 10 οάρια, χρησιμοποιούμε τα 2, μένω έγκυος, τα υπόλοιπα που δεν θέλω εγώ να τα κρατήσω, γιατί για τον ΑΒ λόγο δεν θέλω ξανά να τεκνοποιήσω. Μου φτάνουν το ένα παιδί ή τα δίδυμα που έχω. Εκεί μπορώ να τα. Κοιτάξτε, χαρίσω. Βεβαίως. Υπάρχει νόμος αυτό, πρέπει να υπογράψω. Να χαρίσετε έμβρια. Ναι, οάρια. Έμβρια καταψύχονται. Έμβρια καταψύχονται. Τελευταία καταψύχονται και οάρια, αλλά είναι πολύ πρόσφατο, τελευταίου έτους. Κυρίως έμβρια καταψύχονται. Έμβρια. Ναι. Αυτά τα έμβρια λέει ο νόμος ότι πρέπει το ζευγάρι μέσα στην πενταετία να ενδιαφερθεί για αυτά. Εάν δεν ενδιαφερθεί και να πει τι θα τα κάνει ή κρατήστε τα ή μετά. Έχει δικαίωμα το κέντρο να τα καταστρέψει. Και εδώ μπαίνει αυτό της βιοειθικής που λέγαμε, γιατί να τα πετάξεις, αν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις για λόγους, θα έλεγα, θεραπευτικής κλωνοποίησης. Ή να τα χρησιμοποιήσεις για λόγους πειραματικούς. Είναι τεράστιο κεφάλαιο ηθικό, άπτεται και της Εκκλησίας, άπτεται και της ευρύτερης κοινωνίας. Φυσικά δεν θα το λύσω εγώ. Φυσικά. Αλλά επειδή έχει γίνει ένα συνέδριο τον Οκτώβριο, αν δεν απατώμε, δεν θυμάμαι καλά, νομίζω τον Οκτώβριο, ναι, τον Οκτώβριο έγινε στην Αθήνα για την βιοειθική, είχαν έρθει βουλευτές, είχε έρθει και εκπρόσωπος της Εκκλησίας, είχαν έρθει πάρα πολλοί νομικοί από το Πανεπιστήμιο. Φυσικά λύση δεν υπάρχει, αλλά εν πάση περιπτώσει συζητήθηκαν όλα αυτά τα θέματα. Όπως επίσης το μεγάλο θέμα των εκτρώσεων. Η νομοθεσία λέει διακοπή εγκυμοσύνης μέχρι τη 12η εβδομάδα. Μάλιστα. Δηλαδή
η έκθρωση γίνεται νόμιμη πλέον. Αυτή είναι μια νομοθεσία του 92, αν θυμάμαι καλά. Τα ταμεία καλύπτουν κάποια έξοδα στην εξωσωματική? Το ταμείο καλύπτει τα εξής. Τα φάρμακα. Τα φάρμακα. Τα φάρμακα πρέπει να περάσεις μια επιτροπή, να πάρεις την έγκριση της επιτροπής, οι οποίες επιτροπές έχουν πάρα πολύ δουλειά και αργούν λίγο, αλλά αξίζει τον κόπο γιατί κάνουν περίπου 2.000 ευρώ. Μάλιστα. Και τα παίρνεις δωρεάν. Μάλιστα. Έχοντας λοιπόν τα φάρμακα, είναι μια μεγάλη βοήθεια από το κράτος. Mm-hmm. Τώρα σαν χρήμα ρευστό 300 κάτι ευρώ. Μάλιστα. Αστείο, δηλαδή άμα ζητήσεις να σου κάνουν έκπτωση 300 ευρώ θα στην κάνουν την έκπτωση. Θα στην κάνουν την έκπτωση. Δεν αξίζει να ασχολείσαι με, αλλά τα φάρμακα είναι πάρα πολύ, είναι ένα μεγάλο ποσό. Έτσι. Και αυτές οι γυναίκες, πόσες φορές δικαιούται να κάνει κανείς? Τέσσερις. Τέσσερις. Έτσι λένε τα ταμεία. Την Πέμπτη θα τα πληρώσει τα φάρμακα από την τσέπη της. Μάλιστα. Γνωρίζω κυρία που έχει κάνει 21 εξωσωματικές. 21. Κάποτε ήρθε στο ιατρείο μια κυρία και μου είπε ότι είχε κάνει 30. Μάλιστα. Και σκέφτηκα μέσα μου. Στην 21η βέβαια τεκνοποίησε ένα αγοράκι. Επειδή αυτή βγήκε στην τηλεόραση, θυμάμαι είχε βγει σε κανάλι ντόπιο και το είχε πει. Και είναι και επιστήμον με κεντρικό μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν θέλω να πω τώρα ποια είναι. Το είχε βγει η ίδια στην τηλεόραση. Κεντρικό απόρριτο. Δεν είναι απόρριτο, όταν βγαίνει και το λέει. Και το λέει, έχετε δίκιο, ναι, έχει βγει σε κανάλι. Η κυρία έκανε 30 εξωσωματικές και 31η την ξεγέννησα δίδυμα. Και έχει δύο αγοράκια τώρα, τα βλέπω στην Τζιμισκή και περπατάνε. Είναι μεγαλούτσικα τώρα, πρέπει να πηγαίνουν δημοτικό και είναι εξαιρετικά. Μεγάλη χαρά για την ίδια, μεγάλη χαρά και για εσάς. Αυτή. Ήταν δική της η απόφαση για τόσες εξωματικές, γιατί τόσες εξωματικές οικονομικά μόνο να το πάρει κανείς είναι, ξέρω εγώ, 5 διαμερίσματα. Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Αλλά η χαρά της μητρότητας, η οποία δεν μπορεί να συγκριθεί, ως γονείς το λέμε, με καμία. Για να κλείσουμε, γιατί μεγάλο κεφάλαιο τώρα εξωματική γονιμοποίηση και θέλω να σας έχω ξανά εγώ εδώ και για άλλα ερωτήματα που έχω. Συμβουλή λοιπόν στους σεξουαλικά ενεργούς ανθρώπους και στους εφήβους. Γιατί έχουμε και παιδιά εφήβους, έτσι, που μας παρακολουθούν. Ναι. Και αρχίζουν τώρα την ερωτική του ζωή. Όλα τα παιδιά φοβούνται την εγκυμοσύνη. Όμως δεν σκέφτονται ότι υπάρχουν παθήσεις που μεταδίδονται με το σεξ, από τις οποίες κινδυνεύει η ζωή τους. Σαφώς. Εκτός από το AIDS, έτσι. Κινδυνεύει η ζωή τους. Έχει. Το HIV, πώς το λένε, τα κονδυλώματα κλπ. Τα οποία μπορεί να εξελιχθεί σε καρκίνο, νομίζω. Είναι άλλο το HIV. Και άλλο το HPV. Είναι. Αυτό είναι Human Papilloma Virus. Mm. Είναι τα κονδυλώματα που λέμε. Τα κονδυλώματα. Το HIV είναι το AIDS. Ναι. Εντάξει. Αλλά, εδώ παίρνω ευκαιρία. Εμβόλιο. Βγήκε το εμβόλιο. Γιατί δεν το κάνουν τα κοριτσάκια? Γιατί οι μανάδες δεν τα σμπρώχνουν στο εμβόλιο? Είναι καταπληκτικό το εμβόλιο. Είναι. Παρενέργειες δεν έχει. Δεν έχει καμία. Δηλαδή, όταν γεννήθηκαν τα παιδιά σας, κυρία Τσάνα, κάνατε αυτά τα εμβόλια στο δεύτερο και στον τρίτο μήνα που λένε οι παιδίατροι? Το τριπλό, τα κάνατε. Βεβαίως. Αυτά δεν έχουν πάρει ενέργειες. Νομίζω ότι ήταν από πριν αυτά τα εμβόλια. Δεν ξέρω ακριβώς, κύριε Σιδηρόπουλο, αλλά νομίζω ότι υπήρχαν από χρόνια. Υπήρχαν αυτό όμως το εμβόλιο δεν έχει κλείσει δεκαετία. Ναι, αλλά δεν έχει παρενέργειες περισσότερες από τα άλλα εμβόλια, μέχρι σήμερα. Άρα πρέπει να γίνεται. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να βρέθηκε εμβόλιο κατά του καρκίνου και η ελληνική κοινωνία να το αγνοεί. Να το αγνοεί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Με εκνευρίζει που το λέω, αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πρέπει να εμβολιάζονται τα παιδιά. Είναι λοιπόν ευκαιρία τώρα από την εκπομπή της κυρίας Τσάνα να πούμε ότι μανάδες, αν έχετε κοριτσάκια, εμβολιάστε τα μεταξύ 12 και 26. Μάλιστα. Και μάλιστα πριν κάνουν σεξ. Βέβαια. Πιάνει καλύτερα. Τελευταία. Στην Ευρώπη εμβολιάζονται και τα αγοράκια. Στη ΔΕΗ η Ιαπωνία. Και τα αγόρια. Ναι, στη ΔΕΗ η Ιαπωνία έχει γίνει υποχρεωτικό και για τα αγόρια. Μάλιστα. Το εμβόλιο λοιπόν είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Φτάνουμε λοιπόν σε αυτό που ρωτήσατε, τι πρέπει να κάνουν αυτά τα παιδιά. Φυσικά θα χαίρονται τον έρωτα, δεν το συζητάμε. Βέβαια, από κάποια ηλικία και ύστερα. Ας χρησιμοποιούν το προφυλακτικό να το μάθουν. Φταίνουν τα αγόρια. Τα αγόρια έχουν ατελειστήσει με το προφυλακτικό, έχουν λιγότερη αίσθηση. Τι να κάνουν? Τι να γίνει? Δεν υπάρχει κι άλλος τρόπος για να προφυλαχτούν από
σοβαρά νοσήματα. Νοσήματα. Άρα, και τα κοριτσάκια ήταν αντισυλληπτικά, έτσι. Τα κοριτσάκια, εφόσον το αγοράκι. Για πιθανή εγκυμοσύνη. Εφόσον το αγοράκι χρησιμοποιεί προφυλακτικό, δεν χρειάζεται να κάνει σπουδαία πράγματα. Το προφυλακτικό, για την περίπτωση που θα σπάσει και μόνο, συζητάμε ότι έχει ένα ποσοστό επιτυχίας 70 μέχρι 80%. Ναι, αρκετές. Αρκετά σημαντικό. Εάν αποφύγει και τις γόνιμες μέρες, νομίζω ότι είναι εντάξει. Τα αντισυλληπτικά δεν είναι καραμέλες, είναι φάρμακα. Τα οποία βέβαια καλό κάνουν, το 52 ανακαλύφθηκαν, μέχρι σήμερα. Βέβαια, πριν χρόνια σώσει, είχαμε παρενέργειες όσες κυρίως παίρναμε έτσι, τα ασυγεμετό κλπ. Νομίζω ότι τα νέα γενιά αντισυλληπτικά είναι ακόμη πιο. Είναι ελαφρά, έχουν μικρή ποσότητα, είναι low doses και έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Όμως δεν μπορεί να τα παίρνεις μια ζωή, γιατί έχουν στρογόνο μέσα και από κάποια ηλικία και μετά επηρεάζεται ο μαστός. Μάλιστα. Είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο τα αντισυλληπτικά, είναι μια εκπομπή ολόκληρη τα αντισυλληπτικά. Λοιπόν, σεξουαλικά ενεργεί, όπως είπαμε, άνθρωποι μεγάλοι. Τι να προσέχουν, το ίδιο. Προφυλακτικό, έτσι. Προφυλακτικό. Προφυλακτικό. Μα λέει είμαι μονογαμικός. Ναι. Ποιος το ξέρει. Καλά τώρα, ναι. Σε αυτά τα χρόνια είναι δύσκολο να είναι κανείς, ιδίως από τους άντρες, μονογαμικοί. Εδώ θα διαφωνήσω. Διαφωνήσετε, λέτε. Είναι ίδιο το ποσοστό. Είμαστε εμείς της παλιάς γενιάς, λοιπόν. Δεν ξέρω. Είναι ίδιο το ποσοστό. Βέβαια. Το σεξ δεν κοιτάει ούτε φίλο ούτε χρόνια. Ούτε φίλο ούτε χρόνια. Τι να πούμε, να σας ευχαριστήσουμε. Έχω πολλά και όπως σας είπα, ξανά θέλω να έρθω στην εκπομπή. Η Ελλάδα καταγράφει πρωτιές λοιπόν και με εξαιρετικούς επιστήμονες. Μάκης Σιδερόπουλος. Καλό σας βράδυ.